Είμαστε με τον βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφιο, κύριο Γιάννη Μπουρνού. Κύριε Μπουρνού, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ποιος είναι ο παλμός που εισπράττεται από τον κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι αυτές είναι, οι εκλογές είναι, θα λέγαμε, βουβές. Είναι περίεργες εκλογές. Την πρώτη φορά που είχα κληθεί να ενισχύσω τότε το μικρό ΣΥΡΙΖΑ του 3-4% και είχα κατέβει υποψήφιο το 2007, ο παλμός ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερος στην πόλη και στα χωριά και η συζήτηση πολύ πιο ζωηρή. Σήμερα είμαστε σε μια διαφορετική φάση. Παρότι όμως οι εκλογές φαίνονται βουβές, αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δυστυχώς στα καφενεία των χωριών, εκεί που διεξαγόταν παραδοσιακά η πολιτική κουβέντα, βρίσκει σήμερα πολύ λίγο κόσμο και αυτό το έδειξε και η πρόσφατη απογραφή. Και είναι ένα κεντρικό ζήτημα που μας απασχολεί η δημογραφική κρίση. Παρότι λοιπόν αυτές οι εκλογές είναι βουβές, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Μπορεί να μην εκφράζεται έντονα, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία αυτές τις μέρες να σκεφτεί για το τι θα κάνει στην κάλπη. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι υπάρχει αυτή τη φορά ένας πολύ μεγάλος αριθμός αναποφάσεις των συμπολιτών μας, στον οποίο προσπαθούμε να απευθυνθούμε μέσα από την προεκλογική συζήτηση, για να τον πείσουμε ότι πρώτον η αποχή δεν είναι λύση, γιατί αποφασίζουν άλλοι για σένα, ανεξαρτήτως ηλικίας και με έμφαση στους νέους που έχουν υψηλότερα ποσοστά αποχής. Και να τον πείσουμε δεύτερον ότι πρέπει πηγαίνοντας στην κάλπη να εμπιστευθεί το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή είναι η κρίσιμη λέξη, η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, για μας δεν αρκεί να λες ότι πρέπει να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να εμπνεύσεις τον κόσμο, πρέπει να συζητήσεις μαζί του τι μπορείς να κάνεις, με ειλικρίνεια. Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδικό αλλά και τοπικό επίπεδο? Κυρία Κουτσαβλή, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως ηγέτιδα δύναμη του προοδευτικού χώρου και κόμμα εξουσίας, είναι να κερδίσει εκλογές σε όλα τα επίπεδα. Και στο εθνικό επίπεδο φυσικά, ώστε να σχηματίσουμε με την απλή αναλογική κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και σε τοπικό επίπεδο. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι 4 χρόνια που σε τοπικό επίπεδο είχαμε την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, το νησί μας και ο νομός μας πήγε πίσω, δεν πήγε μπροστά. Και αυτό είναι πασιφανές σε πάρα πολλούς τομείς, ξεκινώντας από την ανεργία, από την απουσία σημαντικών έργων υποδομής, από το γεγονός ότι χάθηκαν χρηματοδοτημένα έργα που είχε χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ως κορυφαία ο παράδειγμα θεωρώ το φιάσκο με το κολυμβητήριο στα Θέρμα, αλλά είναι κι άλλα πολύ σημαντικά έργα. Ο βιολογικός των νοτίων προαστίων της Μυτιλίνης, η επιπλέον καθυστέρηση στην παράδοση του δρόμου Καλονής Ιγρίου, αλλά και το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε ακόμα κέντρο υγείας Μανταμάδου, έργο χρηματοδοτημένο από το ΣΥΡΙΖΑ που η Νέα Δημοκρατία πήρε τα λεφτά που είχαμε προϋπολογίσει. Δεν έχουμε ακόμα ένα σύστημα υγείας στο νησί που να προσφέρει ασφάλεια στους κατοίκους του. Αντιθέτως, και παρά την τεράστια, τη συγκλονιστική εμπειρία της πανδημίας, τα κέντρα υγείας του νομού μας και τα περιφερειακά ιατρεία του νομού μας είναι αποψηλωμένα. Ξέρετε πώς κινητοποιήσεις έχουν γίνει σε χωριά, γνωρίζετε. Από κατοίκους των χωριών για την κατάσταση των κέντρων υγείας. Το νοσοκομείο Λίμνου παραμένει ένα νοσοκομείο φάντασμα. Και στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα κυρίως σε επίπεδο εξοπλισμών, αυτά οφείλονται σε χορηγίες και όχι σε δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά ένας τόπος, ειδικά αν μιλάμε για νησιά και ειδικά αν μιλάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική κρίση στα νησιά. Πόσο εφικτή είναι η πρόταση περί προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές της απλής αναλογικής με δεδομένες τις θέσεις των άλλων κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ψήφισε ως εκλογικό νόμο την απλή αναλογική και την ψήφισε γιατί είναι το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα. Αποτυπώνει σε έδρες αυτό που θα ψηφίσει ο κόσμος, χωρίς μπόνους, χωρίς αλλαγές των εδρών υπέρ του πρώτου κόμματος και άρα είναι το πιο δημοκρατικό σύστημα. Αυτό το σύστημα εμείς το υπερασπιζόμαστε στην πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μιλάει προεκλογικά μόνο για την ανάγκη σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτό το λέει 3 χρόνια τώρα. Όντας αξιωματική αντιπολίτευση και καλώντας διαρκώς
τις υπόλοιπες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές να τοποθετηθούν θετικά σε αυτή την πρόταση. Με ρωτάτε τι λέμε σχετικά με την αρνητική στάση που τηρεί μέχρι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βαρουφάκης. Οι εκλογές είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Κάθε κόμμα προσπαθεί να συσπυρώσει το ακροατήριό του, τους ψηφοφόρους του. Αυτό μέχρι ένα σημείο είναι εύλογο. Γιατί ο καθένας θέλει να έχει το καλύτερο σκορ που μπορεί στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, αν το βράδυ των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας είναι νικητές, το παιχνίδι αλλάζει. Γιατί πλέον την επομένη των εκλογών, στις 22 Μαΐου, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τη διερευνητική εντολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να σχηματίσει κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να απολογηθεί, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να αποφασίσει με γνώμονα τι πιστεύει ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας. Και αν ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας στην 21η Μαΐου προκρίνει μια προοδευτική κυβέρνηση, καμία προοδευτική δύναμη δεν έχει την ηθική και την πολιτική νομιμοποίηση να ακυρώσει αυτή την προσδοκία του κόσμου. Συνεπώς, εγώ θεωρώ ότι ό,τι και αν λέει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί βασικά εμείς απευθυνόμαστε στο Πασόκ Κινάλ, θεωρώντας ότι με ένα κατάλληλο αποτέλεσμα η πρώτη και η τρίτη δύναμη ίσως μπορέσουν να σχηματίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν, ό,τι και αν λέει σήμερα για να συσπυρώσει, έτσι πιστεύει τουλάχιστον, το εκλογικό το κρατήριο, θεωρώ ότι την αμέσως επομένη μέρα των εκλογών, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι νικητής, θα υποχρεωθεί από τα πράγματα. Θα υποχρεωθεί όμως και από μια προγραμματική σύγκληση. Το έχω δει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης το παρουσιάζει ως ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως το διάβασα εγώ, είναι συμβατό μόνο με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μιλάς για δημόσιες επενδύσεις στην υγεία και την παιδεία, μιλάς για ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης 4 χρόνια τώρα. Ένα παράδειγμα σας έφερα μόνο. Συνεπώς λοιπόν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα για προγραμματική συμφωνία, θα υπάρξει δυνατότητα και για πολιτική συμφωνία και για σχηματισμό κυβέρνησης. Αν ομιγέννητο ο κύριος Ανδρουλάκης αρνηθεί αυτή την πιθανότητα και διαψεύσει το δημοκρατικό κόσμο της χώρας, τότε και θα σύρει την Ελλάδα σε εκλογικές περιπέτειες με δεύτερες εκλογές, αλλά και θα διακινδυνεύσει να δώσει τη χώρα βορρά σε μια δεύτερη καταστροφική τετραετία Μητσοτάκη. Γιατί ο κόσμος να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος καλείται από μας να μας εμπιστευτεί, όχι απλά να μας ψηφίσει. Να δώσει εντολή να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Μετά από αυτά τα 4 καταστροφικά χρόνια, των 37.000 νεκρών της πανδημίας, με την Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση παγκόσμια, μετά το Περού, σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων, μετά τις εγκληματικές πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, που φανέρωσαν την απέχθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για οτιδήποτε δημόσιο, μετά την υποβάθμιση της παιδείας και τη διάλυση του συστήματος υγείας, μετά την κρίση ακρίβειας που οδηγεί τον κόσμο να ζει έναν εφιάλτη κάθε φορά που μπαίνει στο βενζινάδικο, πάει στο σούπερ μάρκετ ή ανοίγει το λογαριασμό ρεύματος, ο τόπος πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και για να γυρίσει η χώρα σελίδα, ο κόσμος πρέπει να έχει στο νου του ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν αρκεί όμως, όπως σας είπα και νωρίτερα, να λέμε τι καταστροφικό έκανε ο Μητσοτάκης. Κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αύξηση μισθών και εισοδημάτων, ρύθμιση χρεών, ειδικά της περίοδου του κορονοϊού, μείωση τιμών μέσω της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης και της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και της επανακρατικοποίησης του ελέγχου της ΔΕΗ για να πέσει η τιμή της κιλοβατόρας, όπως έγινε σε άλλες χώρες, και σημαίνει και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος στο πλάι του πολίτη και όχι αυτό το πράγμα της επιστροφής στη δεκαετία του 60 στο ρουσφέτη και στις απειλές που ζήσαμε αυτή την τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί είναι οι προγραμματικοί άξονες πάνω στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παλεύει να κερδίσει τις εκλογές και θα καλέσει την επαύριο των εκλογών όλες τις προοδευτικές δυνάμεις
να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Γιατί ο κόσμος να ψηφίσει εσάς? Στις εκλογές του 2019, οι πολίτες της Λέσβου, της Λίμνου και του Αϊστράτη, ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, με εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσω ως βουλευτής αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Αυτά τα 4 χρόνια προσπαθήσαμε να ανταποδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Σε 1.388 μέρες κοινοβουλευτικής θητείας, κατέθεσα ή συνυπέγραψα 1.355 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, εκ των οποίων πάνω από 160 αφορούσαν ειδικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος των νησιών του νομού μας. Ξέρετε, κυρία Κουζαβλή, αυτό που έχω παράσημο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία που τρέχει τώρα είναι ότι επισκεπτόμενος κοινότητες του νησιού μας, κανένας μέχρι τώρα δεν μου έχει πει γιατί μας θυμάστε μόνο σε εκλογές. Αυτό είναι παράσημο για να βουλευτεί, γιατί δείχνει τα αποτελέσματα μιας δουλειάς που προσπαθήσαμε να κάνουμε και ενός καθήκοντος προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε στη διάρκεια της τετραετίας. Τώρα πάμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Και εγώ αυτό που ζητώ από τους πολίτες της Λέσβου, της Λίμνου και του Αϊστράτη είναι να ανανεώσουμε αυτό το συμβόλαιο εμπιστοσύνης που συνάψαμε στις εκλογές του 2019. Ούτως ώστε με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα νησιά μας να έχουν ισχυρή παρουσία και στη Βουλή και στην επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.